Το παρακάτω διάγραμμα. Χιτέ αντιστοιχεί σε μία ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος. Να αναπαραστήσετε την κίνησή του. Θα εξετάσουμε την κίνηση του σώματος σε κάθε χρονικό διάστημα όπου η γραμμή του διαγράμματος αλλάζει. Η πρώτη κίνηση που πραγματοποιεί το σώμα είναι από τη χρονική στιγμή 0 έως τη χρονική στιγμή 1 σεκόν. Σε αυτή την κίνηση βλέπουμε ότι η γραμμή είναι παράλληλη με τον άξονα των χρόνων, δηλαδή το σώμα παραμένει ακίνητο. Βρίσκεται συνεχώς στη θέση 10. Στη δεύτερη κίνηση είναι από τη χρονική στιγμή 1 σεκόν με τη χρονική στιγμή 5 σεκόν. Βλέπουμε ότι από το 1 έως το 5 το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμαλη κίνηση με ταχύτητα V1 η οποία θα ισούται με την κλίση της ευθείας σε αυτό το διάστημα. Το μέτρο της θα υπολογιστεί από τη σχέση V1 ίσον ΔΧ1 προς ΔΤ1, δηλαδή τελική θέση 30 με την αρχική θέση 10 προς 5-1, δηλαδή τελικά σε αυτό το χρονικό διάστημα το σώμα κινήθηκε με ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόν. Στο τρίτο χρονικό διάστημα από 5 έως 7, το σώμα είναι ακίνητο και βρίσκεται συνεχώς στη θέση 30 μέτρα. Στο τέταρτο χρονικό διάστημα, από 7 έως 10, το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα V2. Το μέτρο της V2 θα υπολογιστεί από τη σχέση V2 ίσον ΔΧ2 προς ΔΔ2. Τελική θέση είναι η θέση 90, μείον την αρχική που είναι η θέση 30 προς 10-7. Τελικά, το μέτρο της ταχύτητας V2 θα ισούται με 20 μέτρα ανά σεκόν. Στο πέμπτο χρονικό διάστημα, από 10 έως 12, το σώμα είναι ακίνητο και βρίσκεται συνεχώς στη θέση 90 μέτρα. Τέλος, στο έκτο χρονικό διάστημα, από 12 έως 15, το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα V3. Η ταχύτητα αυτή θα υπολογιστεί από τη σχέση ΔΧ προς ΔΤ. Το μέτρο της ταχύτητας V3 θα ισούται με ΔΧ3 προς ΔΤ3, δηλαδή τελική θέση 0 μείον αρχική 90 προς 15-12, δηλαδή τελικά η ταχύτητα V3 θα ισούται με μείον 30 μέτρα ανά σεκόν. Το αρνητικό πρόσημο της ταχύτητας V3 μας δείχνει ότι το σώμα κινήθηκε προς τα πίσω με αντίθετη φορά, δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα αναπαραστήσουμε τώρα την κίνηση που περιγράφεται από το διάγραμμα με την κίνηση του κυβωτίου που βλέπετε πάνω στο οριζόντιο σύστημα αξώνων. Παρακολουθήστε την άσπρη κουκίδα που κινείται μαζί με το κυβώτιο. Το κυβώτιο τη χρονική στιγμή 0 βρίσκεται στη θέση 10 και παραμένει και ως χρονική στιγμή 1. Από τη χρονική στιγμή 1 έως τη χρονική στιγμή 5, το κυβώτιο κινήθηκε ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα V1. Από τη χρονική στιγμή 5 έως τη χρονική στιγμή 7, παρέμεινε ακίνητο στη θέση 30. Από τη χρονική στιγμή 7 έως τη χρονική στιγμή 10, κινήθηκε με ταχύτητα V2 μέχρι τη θέση 90 μέτρα. Από τη χρονική στιγμή 10 έως τη χρονική στιγμή 12, παρέμεινε ακίνητο στη θέση 90. Και από τη χρονική στιγμή 12 έως τη χρονική στιγμή 15, γύρισε πίσω από τη θέση 90 μέτρα στη θέση 0.